Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας απευθύνεται σε σένα, γυναίκα του καθημερινού μόχθου. Πριν από 101 χρόνια, η καθιέρωση της 8ης του Μάρτη σαν Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, μετά από πρόσθεση της αγωνίστριας του εργατικού κινήματος Κλάρα Σέτκιν, αναδείκνυε τους μεγάλους γυναικείους εργατικούς αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών για ίση αμοιβή των γυναικών με τους άντρες συναδέλφους τους, για μείωση των ωρών εργασίας και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, οι αγώνες των εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος, φωτίζουν και σήμερα την ανάγκη της οργάνωσης και πάλι των εργαζόμενων και των άνεργων γυναικών. Σήμερα, 8η του Μάρτη, έχετε αποφασίσει να βρίσκεστε εδώ στην υγειονομική περιφέρεια. Ναι. Οι Σύλλογοι Γυναικών της Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε να κάνουμε διαμαρτυρία και να πάμε και επάνω και να τους πούμε και όλα τα αιτήματά μας κάτω από την Τρίτη και την Τέταρτη ΥΠΕ. Και το κάνουμε αυτό, και δεν είναι τυχαίο, για την πάρα πολύ κακή λειτουργία των νοσοκομείων και ιδιαίτερα βέβαια για τις γυναίκες. Πάρα πολλά κέντρα υγείας δεν έχουν μαστογράφο. Πάρα πολλά κέντρα υγείας δεν έχουν γυναικολόγο. Πάρα πολλά κέντρα υγείας δεν έχουν ούτε καν παθολόγους για να συνταγογραφήσουν. Έτσι αναγκάζεται ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες, οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχες, να πάνε στους ιδιώτες γιατρούς για να πληρώσουν. Η κακή κατάσταση των νοσοκομείων δεν είναι μόνο νυχτηριακή τους κατάσταση ή η ξενοδοχειακή τους, που είναι πάρα πολύ κακή και για τους ασθενείς. Είναι και για τους εργαζόμενους και για τους γιατρούς και για τις νοσοκόμες και για τους τραυματιοφορείς και για τις καθαρίστριες. Και εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα μαζί τους. Εμείς τα έχουμε με το σύστημα, το οποίο είναι τέτοιο που έχει πολύ λιγότερους γιατρούς, πολύ λιγότερες νοσοκόμες και τραυματιοφορείς, πολύ λιγότερες καθαρίστριες, πολύ λιγότερους τεχνικούς από ό,τι πραγματικά θα έπρεπε να έχει. Οι οργανικές θέσεις που έχουν οι γιατροί και οι νοσοκόμες είναι ελάχιστες σε σχέση, έχουν καλυφθεί δηλαδή ελάχιστες σε σχέση με αυτές που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, αυτά όλα δεν είναι τυχαία και δεν γίνανε από μόνα τους. Είναι κατευθύνσεις κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που συμφωνούν μαζί της βεβαίως και εκφράζονται μέσω αυτής και κάνουν την πολιτική δική τους πολιτική. Εμείς αντιδρούμε και λέμε τις γυναίκες να ξεσηκωθούν, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους για μια άλλη ζωή. Εμείς να μην τους αφήσουμε, να μην συμφιλειωθούμε συναγωνίστριες με τη βαρβαρότητα της γυναικείας ενεργείας, της μερικής απασχόλησης, της εργασίας που είναι χωρίς δικαιώματα. Να μην συμβιβαστούμε με τη βαρβαρότητα της εργοδοσίας και του κράτους που μας εκβιάζουν. Να μην μείνουμε έγκυες, γιατί η μητρότητα αποτελεί κόστος για αυτούς. Η επιχειρηματική κολοσσή, όπως η Apple ή το Facebook, προωθούν και την κρυοσυντήρηση των οαρίων των εργαζομένων γυναικών για να αποφασίσουν επί της ουσίας αυτή πότε και αν θα γίνουμε μητέρες. Να μην αποδεχτούμε καμιά πτυχή της ζωής μας να έρχεται σε αντίθεση με την άλλη. Να μην μπορεί μια να συνδυαστεί και να συνυπάρξει με την άλλη. Οι ανάγκες μας δεν χωράνε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν. Η διέξοδος για μας τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής και στη διεκδίκηση.
διοίκηση. Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε την 8η του Μάρτη, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, είναι να δυναμώσουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις των αυταπασχολουμένων, τους φοιτητικούς συλλόγους, να εντείνουμε την πάλη μας για το μέλλον που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Έτσι να τιμήσουμε εμείς την 8η του Μάρτη, όπως ξέρουμε, αγωνιστικά και διεκδικητικά.